Δημοκρατία κάνει την επιλογή να κινηθεί στην πολιτική των Όρμπαν και Σαλβίνη. Mm-hmm. Γιατί και το λέτε αυτό, βαριά κουβέντα δεν είναι? Είναι βαριά, αλλά είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Θυμάστε ποια ήταν η κριτική της απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι εκείνος ευθύνεται γιατί έχει την πολιτική των ανοιχτών συνόρων και είναι μπάτε σκύλια λέστε. Ναι. Αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Ένα από τα πρώτα μέτρα το οποίο έλαβε η Νέα Δημοκρατία είναι να καταργήσει τον ΑΜΚΑ σε ανθρώπους που δεν έχουν μόνιμη διαμονή. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Ότι τα παιδάκια δεν μπορεί κανένα να εμβολιαστεί και να έχει παιδιατρική φροντίδα και έτσι δεν μπορεί να εγγραφεί στα σχολεία. Ήταν το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούσαμε για την ένταξη των κοινωνιών. Είναι μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα, λέμε όλοι ότι ενδιαφερόμαστε για τα παιδιά και μια της πρώτης πράξης της κυβέρνησης ήταν αυτή. Ακολούθησε και άλλη πράξη που βάζει υπό αμφιβολία την δυνατότητα αυτών των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που είχαμε νομοθετήσει να έχουν πρόσβαση στα νοσοκομεία. Αυτό δεν δημιουργεί μόνο πρόβλημα σε αυτούς τους ευάλωτους ανθρώπους. Σήμερα έχουμε και την δήλωση Βορύδη που λέει ότι όλοι οι παράνομοι, όλοι είναι παράνομοι και δεν χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Ναι. Νομίζω ότι δικαιούμε μετά από αυτές τις τοποθετήσεις πρωτοκλασσάτων στελεχών, δικαιούται δηλαδή ο χώρος μας να κάνει πολύ αυστηρή κριτική. Και το άλλο θέμα είναι ότι για 2 μήνες δεν υλοποιήθηκαν πράγματα που είχαν αποφασιστεί. Οι 1.200 ευάλωτοι, έτσι είχαν χαρακτηριστεί, θα έπρεπε να έχουν φύγει από τον Ιούλιο και να πάνε στην Ενδοχώρα. Αντίθετα, παρέμειναν εκεί και έχουμε από μία μόρια που έλεγαν ότι είναι κολαστήριο με 5.000 άτομα, μία μόρια που έφτασε τα 12.000 άτομα. Κάτω από συνθήκες τραγικές και έχουμε απώλειες ανθρώπινων ζώων. Εσείς παραθέτετε κάποια δεδομένα και λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δικαιούται να κάνει κριτική. Η κριτική που σας ασκείτε είναι ότι επειδή μέχρι προχθές κυβερνούσατε και δεν ήταν στο προσφυγικό η καλύτερη κατάσταση, για να το πω κομψά, ότι δεν δικαιούστε για να ομιλείτε. Είναι. Μάλιστα, χτες ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο αρμόδιος υπουργός, χρησιμοποιώντας και τη λέξη γκουλάγ, είπε ότι καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ που δημιούργησε τον γκουλάγ της Μόριας έρχεται να μας κάνει τώρα κριτική για το πώς διαχειριζόμαστε εμείς το θέμα. Τι απαντάτε? Πολύ μεγάλη υποκρισία. Ο κύριος Χρυσοχοίδης είχε επισκεφθεί μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του τη Μόρια και μάλιστα ευχαρίστησε τους ανθρώπους για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουν να δώσουν λύση εκεί στα υπάρχοντα προβλήματα. Το πρόβλημα αυτό διωγγώθηκε με επιλογές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν αμφισβητώ ότι υπάρχουν και γεωπολιτικοί λόγοι, το ξέρουμε όλοι, αλλά τώρα μόνο τους αναγνώρισε η Νέα Δημοκρατία. Προφανώς η στρόφιγγα των ανθρώπων, των προσφύγων από την Τουρκία είναι ένα ανοιχτό θέμα και βεβαίως και οι καταστροφές που έχουν συμβεί στις χώρες αυτών των ανθρώπων, στη Συρία, με τις παρεμβάσεις και των ευρωπαϊκών δυνάμεων που οθούν αυτούς τους ανθρώπους στους δρόμους της προσφυγιάς. Επομένως το πρόβλημα είναι ανοιχτό. Ο τρόπος όμως που επιλέγει η Νέα Δημοκρατία να το αντιμετωπίσει είναι μόνο της αποτροπής, όχι της ένταξης και της ενσωμάτωσης. Να θυμίσω εδώ ότι κατήργησε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Το έβαλε στο Προστασίας του Πολίτη και κατήργησε και τη Γενική Γραμματεία για την ένταξη των προσφύγων. Όταν δεν ακολουθεί. Να πούμε τι κάναμε εμείς. Ναι. Διαχειριστήκαμε ένα πρόβλημα πάρα πολύ διωγγωμένο, χωρίς να υπάρχει κανένας μηχανισμός. Θυμίζω 85.000 άνθρωποι. Θυμίζω εκείνη την κατάσταση που δεν υπήρχαν πουθενά υποδομές. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια να διαμορφωθούν υποδομές. Υπήρξαν πολλοί άνθρωποι με χρήση και των ευρωπαϊκών κονδύλιων που στεγάστηκαν με βοήθειες και των διεθνών οργανισμών. Και να σας αναφέρω και ένα νούμερο που το θεωρώ χαρακτηριστικό, μια και προέρχομαι από το χώρο της παιδείας. 13.000 παιδιά μπήκαν μέσα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Και είναι από τα πράγματα για τα οποία ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και η UNICEF θεωρούν ότι τα πήγαμε καλά. Επομένως, είχαν γίνει μία σειρά από πράξεις, έχουν δοθεί αυτά τα δεδομένα από τον Βίτσα, όπως ξέρετε. Αν θέλετε, μπορώ και να τα παραθέσω, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος, επειδή μου κάνετε την κριτική. Λέει λοιπόν ότι 25.000 άτομα διαμένουν σε σπίτια με το πρόγραμμα Εστία. 8.000 σε ξενοδοχεία με το πρόγραμμα Φιλοξένεια. 20.000 σε κέντρα φιλοξενίας. Ενώ με το ενταξιακό πρόγραμμα Ήλιος, άλλες 5.000 θέσεις σε σπίτια. Αναφέρθηκα στα παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο και ουσιαστικά είχε δοθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο φιλοξενίας ένταξης αλλά και επιστροφών μέχρι τα τέλη του 2020. Ναι. Δεν ακολούθησε αυτή την πολιτική η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία συνοθεί αυτό τον κόσμο σε κάτω από δραματικές συνθήκες και θεωρώ ότι αυτό γίνεται για συγκεκριμένους λόγους, για να περνάει το μήνυμα της αποτροπής. Δυστυχώς. Ότι δηλαδή κακοπερνάνε και να το μάθουν στις πατρίδες τους για να μην έρχονται άλλοι. Προφανώς. Προφανώς νομίζω υπάρχει και αυτό
αυτό το μήνυμα και μέσα σε αυτό εξηγώ ότι όταν γίνονται τέτοιες επιλογές που είπα εισαγωγικά για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καταλαβαίνει κανείς πόσο πιο σκληρά είναι τα πράγματα. Επίσης έκανε πάρα πολλά πράγματα απέναντι στις τοπικές κοινωνίες, στις οποίες είχε στείλει το μήνυμα ότι αν έρθει στην εξουσία, ξαφνικά και μαγικά θα διάσουν τα νησιά, διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα τους πάρουν από εκεί και θα τους πάνε πού. Διότι και αυτή τη στιγμή τι λένε, να τους εγκλωβίσουν σε προαναχωρησιακά σκληρά κέντρα και στη συνέχεια με κάποιον μαγικό τρόπο να τους επιστρέψουν στις χώρες. Τους έχουμε απαντήσει με πολλούς τρόπους ότι αυτό δεν είναι εύκολη προϋπόθεση, η επιστροφή. Αυτό που είχε δουλέψει ήταν κυρίως οι οικειοθελείς επιστροφές. Γιατί? Διότι ενώ τώρα υπάρχουν... η κυβέρνηση απ' την άλλη σας λέει αυτό ακριβώς, ότι σκάρτες 2.000 επιστροφές στην Τουρκία. Ακριβώς, διότι η διαδικασία των επιστροφών, όταν τηρεί κανείς τους κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου, για να συμφωνήσουμε ότι είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα που θα τηρήσει τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανόνες, τότε τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα και θέλει και συνεννόηση με τις χώρες υποδοχής. Έχω ακούσει την ιστορία πώς οι άνθρωποι έπαιρναν στο αεροπλάνο για να επιστραφούν στο Αφγανιστάν και ήταν μια χώρα που δεν τους παραλάμβανε. Ναι. Επομένως, υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα, τα οποία είναι γνωστά στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, διότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος για αυτά τα θέματα ήταν ο κύριος Αβραμόπουλος, με τον οποίο είχαν γίνει επανειλημμένες συσκέψεις και ξέρει τις δυσκολίες που υπάρχουν. Επομένως, τέτοιου τύπου πολιτικές αποτροπής μπορεί να οδηγούν σε δραματικά γεγονότα. Έτσι, έχουμε πνιγμούς στο Αιγαίο. Mm-hmm. Έχουμε ανθρώπους που χάνονται, που δεν σταματούν όπως τα προσφυγικά κύματα. Το ότι χρειάζεται να γίνουν και άλλα πράγματα. Επαναδιαπραγμάτευση με την Τουρκία για τον τρόπο που χειρίζεται το προσφυγικό. Συζήτηση στα ευρωπαϊκά φόρα πώς θα υποστηρίξει την Τουρκία που έχει πάρα πολλά εκατομμύρια μετανάστες. Επίσης, ένα θέμα που έκανε η Νέα Δημοκρατία είναι ότι κατήργησε ανθρώπους οι οποίοι είχαν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, όπως την κυρία Τσιριγότη, θυμάστε, και πολύ σημαντικές διασυνδέσεις και με την Europol και με την Τουρκία για τη διαχείριση αυτού του προβλήματος. Επομένως, έχουν και διαχειριστική ανεπάρκεια και μια κεντρική επιλογή ότι εδώ πρέπει να αντιμετωπιστούν όλα με τη μέθοδο της αποτροπής, η οποία επειδή είμαστε χώρα υποδοχής, δεν είμαστε μια κεντροευρωπαϊκή χώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Θέλει διαπραγμάτευση στο κεντρικό επίπεδο. Mm-hmm. Τι γίνεται με την αναθεώρηση της συνθήκης του Δουβλίνου, που λέγαμε για το Δουβλίνο 2, με τις ίσες κατανομές. Ξέρετε ότι η Μάλτα, που επίσης ανήκει όπως και η Ιταλία, αρχίζουν να κάνουν μια διαπραγμάτευση ότι όταν θα έρχονται τα κύματα των προσφύγων, θα πρέπει να κατανέμονται με ίσο τρόπο στις ευρωπαϊκές χώρες προεξαρχούσεις της Γερμανίας και της Γαλλίας. Και υπάρχουν, νομίζω, στο επόμενο χρονικό διάστημα συνεδριάσεις στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εκεί, νομίζω, δεν ακούσαμε τι θα κάνει η Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο και τι θα διεκδικήσει για μας. Αν η Ελλάδα θελήσει να κολλήσει, να το πω έτσι, πίσω από τη Μάλτα και την Ιταλία, ούτως ή άλλως ο κ. Μητσοτάκης έχει προαναγγείλει ότι ζήτησε να μπει θέμα προσφυγικού στην ημερήσια διάταξη της Συνόδου Κορυφής του Οκτωβρίου. Θα στηρίξετε το αίτημα αυτό, ΣΥΡΙΖΑ? Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ευρωπαϊκές χώρες να φύγουν από τη λογική ότι θα σας δίνουμε χρήματα και εσείς θα είστε οι ανοιχτές φυλακές που θα κρατάτε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Ναι. Πρέπει να γίνει ίση κατανομή. Υπάρχουν στοιχεία που λένε ότι περίπου 4% είναι το προσφυγικό κύμα που έχει διαχυθεί στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι πολύ μεγαλύτερη. Αρκεί με ισότιμο τρόπο και τηρώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα να θεωρήσει ότι είναι πρόβλημα που την αφορά, ή αλλιώς να το πω, για χώρες που αρνούνται, που είναι οι χώρες με ακροδεξιές κυβερνήσεις, οι χώρες του Βίζεγκραντ, να υπάρχουν ποινές ώστε να υποχρεωθούν και αυτές να συμμορφωθούν με τους γενικούς κανόνες και κώδικες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να έχουν μόνο τα ωφέλη. Αυτό πρέπει να μοιράζονται και τα προβλήματα. Κυρία Τζούφη, στην προσπάθεια της κυβέρνησης να φωτίσει τις όποιες ανεπάρκειες βλέπει στα της προηγούμενης κυβέρνησης, ας πούμε, έρχεται συνεχώς στην επικαιρότητα το θέμα των καταλήψεων. Ακόμη και αν από τα στοιχεία του ρεπορτάζ προκύπτει ότι σε πολλές καταλήψεις, όχι χάρη στο κράτος, χάρη στους αλληλέγγυους που πήγαιναν εκεί τρόφιμα, είδη γηνής κλπ. Είναι καλύτερες, ήταν καλύτερες συνθήκες από ότι είναι στη Μόρια, σε επίσημες δομές. Παρ' όλα αυτά, δουλειά του κράτους δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι να τους απαλύνει κάπως μια γειτονιά τον πόνο επειδή έχει αλληλεγγύη. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Γι' αυτό μίλησα για τις διαδικασίες ένταξης. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Και εκεί που έχουν μείνει μόνιμοι καταβλισμοί, και θα χρησιμοποιήσω τα παραδείγματα και από την περιοχή μου που τα ξέρω καλύτερα. Ούτως ή άλλως και σήμερα πάνε στα Ιωάννινα κάποιοι. Έτσι, λοιπόν. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένας μεγάλος οικισμός που ήταν η Κατσικά και στη Φιλπιάδα ένας αντίστοιχος. Ναι. Όταν είχε ξεκινήσει αυτή η ιστορία με τη μεγάλη εισρωή του προσφυγικού κύματος, οι συνθήκες ήταν τραγικές. Ναι. Τώρα υπάρχουν κοντέινερ, έχει λυθεί το αποχετευτικό, δηλαδή έχουν γίνει μια σειρά από έργα και μάλιστα είχε ξεκινήσει και μέσα στον καταβλισμό να λειτουργεί το σχολείο.
σχολείο. Άρα είναι καλύτερες οι συνθήκες. Οι περισσότερες όμως οικογένειες προσπαθήσαμε να τις ενσωματώσουμε σε καλύτερες υποδομές και να τις διαχύσουμε σε όλες τις δυνατότητες που υπήρχαν, δημιουργώντας και ειδικά κέντρα, ακόμη και για ασυνόδευτα παιδιά. Ναι. Έχει μακρά εμπειρία η Ήπειρος από τέτοιες δομές και μάλιστα αυτές μπήκαν υπό το Υπουργείο Εργασίας. Έτσι, εκεί λοιπόν, στα κέντρα παιδικής προστασίας, που στο παρελθόν είχαν χρησιμοποιηθεί για τα παιδάκια που ερχόταν από την Αλβανία, για να μην πω πώς είχαν χρησιμοποιηθεί παλιότερα τα μεταπολεμικά χρόνια, για παιδιά που είχαν έρθει από το Αφγανιστάν, έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και για να βρεθούν οι πόροι, διότι αυτά έχουν και ένα πολύ δύσκολο νομικό πλαίσιο. Άρα λοιπόν, δούλεψε πάρα πολύ το Υπουργείο Εργασίας και συγκεκριμένα η πρώην αναπληρώτρια υπουργός, η κυρία Φωτίου, για να στηθούν αυτές οι δομές με τις προδιαγραφές, για να μπορούν αυτά τα παιδιά σήμερα να λέμε, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή 1000 ασυνόδευτα παιδιά στη Μόρια, να μπορούν να πάνε κάτω από καλύτερες προδιαγραφές και προϋποθέσεις. Και πρέπει να σας πω ότι όταν αυτό γίνεται μέσα στις τοπικές κοινωνίες, ακριβώς επειδή υπάρχουν και ωφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, ξανανοίγουν τα σχολιά, διακινείται μέσω των βάουτσερ, αρχίζει και κινείται η αγορά, παρότι είναι συντηρητικές και απομονωμένες, εν τέλει αποδέχονται κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις. Όχι εύκολα, αλλά πάντως αυτό γίνεται. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω, τις τοπικές κοινωνίες εσείς δεν θα τους πείτε τα ίδια που κατηγορούσατε ότι έκαναν γαλάζιοι πολιτευτές όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούσε να φέρει στην ενδοχώρα ανθρώπους, πρόσφυγες και μετανάστες από τα νησιά. Δώσαμε μάχη για όλα αυτά τα πράγματα. Θυμάστε ότι σηκωνόταν στην ατμόσφαιρα ότι κινδυνεύουμε από επιδημίες, κινδυνεύουμε από λοιμώξεις. Δηλαδή, πολλοί από εμάς μπήκαν μπροστά σε αυτή την ιστορία και βρέθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι αλληλέγγυοι. Και πριν δημιουργηθεί το σύστημα, διότι τώρα υπάρχει ένα στοιχειώδε σύστημα, το οποίο όμως και αυτό η Νέα Δημοκρατία δεν φρόντισε να το συνεχίσει. Του ΚΕΛΠΝΟ, που προέβλεπε οι ιατρικές υπηρεσίες, υπήρχαν μέσω των προγραμμάτων κοινοφελούς εργασίας, όλα αυτά έλυγαν και δεν έχουμε τα επόμενα προγράμματα τα οποία θα έπρεπε να ξεκινήσουν. Τότε λοιπόν μπήκαν μπροστά οι ιατρικοί σύλλογοι, μπήκαν άνθρωποι που ήθελαν τις κοινωνίες των πολιτών και βοήθησαν. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μέσα στον ιστό, για παράδειγμα της Ηπείρου, αλλά και γενικότερα, έχουμε ενσωματώσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό παιδιών μέσα στα σχολιά μας. Άρα, τι προκύπτει? Ότι όταν κανείς ακολουθεί αυτή την πολιτική της ενσωμάτωσης, αυτό γίνεται καλύτερα αποδεκτό από τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και από τους ίδιους τους πρόσφυγες. Διότι αρχίζουν να βλέπουν τον εαυτό τους ως μέρος αυτής της κοινωνίας. Αλλιώς είναι γνωστό ότι δεν είναι η χώρα μας ο τόπος των ονείρων τους και θέλουν να φύγουν σε άλλη κατεύθυνση. Όσο τους κρατάμε εκτός των τυχών, μέσα στα στρατόπεδα, σε άσχημες συνθήκες, προφανώς αυτό δημιουργεί γκετοποίηση και προφανώς αυτό δημιουργεί και συγκρούσεις και μεταξύ τους και με τις τοπικές κοινωνίες. Τώρα, για να περάσουμε λίγο και στα άλλα θέματα, σήμερα στη Βουλή σας κατηγόρησε η κυβέρνηση ότι πάτε να καταψηφίσετε τις συμβάσεις για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογόνων ανθράκων, τις οποίες η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διαπραγματεύτηκε. Ο κύριος Χατζηδάκης, μάλιστα ο αρμόδιος υπουργός, είπε ότι δεν έχει αλλάξει ούτε ένα κόμμα από τις δικές σας τις συμβάσεις. Δεν είναι πολιτικά οξύμορο αυτό? Κοιτάξτε, καταρχήν το ζήτημα της εκμετάλλευσης των υδρογόνων ανθράκων είναι ένα μεγάλο θέμα για την πατρίδα μας. Οι περισσότερες από αυτές τις συμβάσεις, όπως ξέρετε, είχαν προετοιμαστεί από το 2014. Ναι. Επί Μανιάτη, για να είμαστε συνεννοημένοι. Και τις διεκπαιρεώσατε όμως. Η κυβέρνησή μας τις βρήκε ως υποχρέωση μνημονιακή. Κατά συνέπεια, δεν μπορούσε να αλλάξει πολλά πράγματα. Έκανε κάποια πράγματα για να βελτιώσει κάποιες συνθήκες. Για παράδειγμα, μπήκε η διάταξη να μην επιτρέπεται να έχουμε εξαγωγή πετρελαίου και αερίου από τα σχιστολιθικά πετρώματα. Σας το λέω γιατί υπάρχει θέμα και στη δική μας περιοχή, έτσι, στην περιοχή των Ιωνίων. Επίσης, μπήκε ένα παρατηρητήριο που να συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, ώστε όταν φύγουμε, διότι εκεί βρισκόμαστε, από το επίπεδο της έρευνας, αυτό ήταν η απόφαση της κυβέρνησης, ότι να διερευνήσουμε αν υπάρχει. Βεβαίως, κάτω από συγκεκριμένες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ήδη υπήρχαν. Το αν θα υπάρξει ή όχι εκμετάλλευση δεν έχει να κάνει μόνο με το κοίτασμα, έχει να κάνει και με την συνένεση των ευρύτερων κοινωνιών. Πάρα πολλές κοινωνίες, οι οποίες έχουν δει διαφορετικών τρόπο ανάπτυξης, προφανώς δεν θέλουν να κινηθούν σε αυτήν την κατεύθυνση. Άρα αυτό πρέπει να το λάβεις πολύ σοβαρός υπόψης όταν σχεδιάζεις πολιτική και μάλιστα εκτός μνημονίων. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Άρα τώρα βρισκόμαστε εκτός μνημονίων και κατά συνήθεια πρέπει να δούμε πώς θα κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Το δεύτερο είναι ότι σαφώς και υπάρχουν τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, σαφώς και πρέπει να απεξαρτηθούμε από τον λιγνίτη, αλλά η προοπτική μας δεν είναι να εξαρτηθούμε από το πετρέλαιο.
Αυτό είναι και μια αυτοκριτική την οποία έκανε ο Πρόεδρός μας, ο Αλέξης ο Τσίπρας, ότι για την επόμενη μέρα και εν ώψη της κλιματικής αλλαγής πρέπει να δούμε σε ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Και το τρίτο και σημαντικό είναι ότι αυτές οι συμβάσεις τι περιέλαμβαναν μέσα, κυρίως την εκμετάλλευση για όφελος του δημοσίου. Δηλαδή τον ΕΛΠΕ ως κυρίαρχης μονάδας που θα έκανε αυτή την ιστορία και που θα μπορούσε το δημόσιο ως κύριος μέτοχος να έχει μελλοντικά ωφέλη, επειδή τα ΕΛΠΕ συμμετείχαν και στις ευρύτερες εξορίξεις. Άρα τώρα καταψηφίζεται με ορίζοντα την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ. Βεβαίως. Υπάρχει σαφής. Είναι σαφής η απόφαση. Δεν το είπε ο κύριος Χατζηδάκης. Αυτός όμως είναι ο προσανατολισμός. Ο πρωθυπουργός, όταν πήγε στην Νέα Υόρκη, μίλησε ότι εδώ ψάχνουμε για να πουλήσουμε τα ΕΛΠΕ. Και μάλιστα, να το πω κι αλλιώς, και μπιρ παρά, όπως ξέρετε, στο χρηματιστήριο. Άρα μια πολύ κερδοφόρα επιχείρηση, η οποία αυτή τη στιγμή έχει σημαντικές εισπράξεις και την οποία είχαμε εξασφαλίσει ότι το δημόσιο θα είναι ο κύριος μέτοχος για μελλοντικές εξορίξεις στην περιοχή, την ιδιωτικοποιούν. Άρα δεν υπάρχει καμία διασφάλιση και κανένα ευρύτερο όφελος για το δημόσιο. Και το τελευταίο που θέλω να προσθέσω σε όλη αυτή την ιστορία είναι και η γεωπολιτική λόγη, όπως ξέρετε. Το ζήτημα της Κύπρου. Έτσι, είναι από τα σημαντικά ζητήματα όπου βρίσκονται όλοι οι μεγάλοι παίκτες του διεθνούς παιχνιδιού και το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο πάντοτε μας πιέζει όταν παίρνουμε τέτοιου τύπου αποφάσεις. Ξέρετε το μεγάλο πόλεμο που γίνεται με την Τουρκία. Ένα μέρος της που βλέπουμε είναι η άνοιγμα του προσφυγικού για την διεκδίκηση που έχει στα ενεργειακά αποθέματα που υπάρχουν στον χώρο γύρω από την Κυπριακή Δημοκρατία. Επομένως, εξηγώ ότι σε δύσκολες συνθήκες, με υπογεγραμμένες ήδη συμβάσεις σε μνημονιακό πλαίσιο και έχοντας υπόψη μας ότι θα κερδίσει το ελληνικό δημόσιο, είχαμε προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Τα πράγματα έχουν αλλάξει και κατά συνέπεια σαφώς διαφοροποιούμαστε σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και διαφωνούμε με τον τρόπο που η Νέα Δημοκρατία θα προχωρήσει. Κυρία Τζούφ, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλή σας συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, τώρα μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ομόφωνα, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε να εισηγηθεί την άρση της ασυλίας του Ανδρέα Λοβέρδου.